Θέλω να σας καλωσορίσω στο χώρο αυτό του Δήμου μας, το θαυμάσιο αυτό τοπίο, και να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση, τους πολιτιστικούς συλλόγους, το τοπικό συμβούλιο του Τρικόρφου, τον πρόεδρό του, τον Βασίλη, που πραγματικά έδωσε το καλύτερο του εαυτό. Είναι γνωστό ότι το σημείο αυτό είναι σημείο συνάντησης των ορεινών και των παιδινών. Συμβαίνει, διαβάζοντας την τοπική ιστορία, να καταλαβαίνουμε πού πατάμε. Αυτός λοιπόν ο ιερός τόπος έχει φιλοξενήσει ανθρώπους που πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, και νομίζω ότι είναι πολύ σοφή επιλογή να βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος και γι' αυτό το λόγο. Και είναι σημαντικό το ότι τα χωριά του Τρικόρφου και η Βλαχομάντρα συνεργάζονται για αυτή την εκδήλωση. Και η Καλαφρούζα. Είναι τις Χάλκες, έτσι. Με ρώτησε κάποιος αν γνωρίζω τον τόπο. Θα πω μια προσωπική εμπειρία που δείχνει πώς πραγματικά οι παραδόσεις μεταφέρονται. Ως μαθητής συγκατοικούσα με κάποιον συνάδελφό μου από τη Λομποτινά. Και δεν είχε παρά να μου λέει μέρα νύχτα για το Κονταρά, όπου ξεχυμάζαν οι Λομποτιανίτες. Και πραγματικά όταν ήρθα εδώ νόμιζα ότι έχω ζήσει κι εγώ ο ίδιος αυτόν τον τόπο. Τόσες πολλές αφηγήσεις έχω ακούσει για τη ζωή των ανθρώπων αυτών που ξεκινάγαν από το Ρινά για να ξεχυμονιάσουν εδώ. Άρα λοιπόν αυτός ο τόπος είναι τόπος συνάντησης όλων μας, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γνωρίσουμε όλη την ιστορία του και την ιστορία του Δήμου μας. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε οργανώσει σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις, ώστε τα παιδιά μας να γνωρίσουν το Δήμο τους, να γνωρίσουν το Δήμο μας. Ένα σημείο λοιπόν θα πρότεινα στην κυρία Ζαμπάρα είναι και τούτο. Να έρχονται οι μερίσιες εκδρομές εδώ, να γνωρίζουν το θαυμάσιο αυτό τόπο με την ιστορία του και την ομορφιά που έχει σήμερα. Αλλά και για τους μεγάλους ισχύει αυτό. Είναι μια ευκαιρία να συναντιόμαστε και να γνωριζόμαστε. Εύχομαι καλό γλέντι σε όλους, χρόνια πολλά, και να ξέρετε ότι εδώ πέρασε ο Δαμιανός από τα Κρυονέργια, έτσι, έχει ιστορία το σημείο. Είναι μετόχητης του Αγίου Δημητρίου. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι τιμούμε και αυτή την προσωπικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλους και χρόνια πολλά.